Την επικεφαλής του Ιατρείου Ηλίγου και Ακοής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας Ευδοξία Γεροστεργίου βράβευσε ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δημοσθένης Τουλκίδης για την πρωτοβουλία να γίνει έλεγχος ακοής σε 466 παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Καβάλας. Ξεκινάμε με μια δουλειά, με μια εργασία, με μια πρωτοβουλία εθελοντική, η οποία ξεκίνησε από την προπροηγούμενη διοίκηση του νομικού προσώπου, από την κυρία Τρακονάκη, συνεχίστηκε στην κυρία Φραντζεσκάκη και έχω εγώ τη χαρά να την ολοκληρώσω και να βραβεύσω και να ευχαριστήσω την κυρία Γεροστεργίου και όλο το Ιατρείο Ακοής και Ηλίγου του νοσοκομείου μας, που με πολύ χαρά και εθελοντισμό δέχτηκε να κάνει ελέγχους σε όλα τα παιδιά μας στους παιδικούς, σε όλα τα παιδιά σας στους παιδικούς. Μια πολύ σημαντική προσφορά, η οποία καταδεικνύει αυτό που πάντα πίστευα και λέω, ότι η Καβάλα είναι γεμάτη γενναιόδωρους εθελοντές, γεμάτη ανθρώπους που έχουν όρεξη να προσφέρουν στην πόλη, και μια πόλη που έχει ζωντανούς δημότες και ενεργούς δημότες δεν έχει να φοβάται ποτέ τίποτα. Η κυρία Γεροστεργίου υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του προβλήματος στην ακοή από τη βρεφική ακόμα ηλικία και δήλωσε ανοιχτή για τη συνεργασία, η οποία θα αφορά στην πραγματοποίηση ελέγχων και στα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Καβάλας. Η δράση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, αν σκεφτούμε ότι αν ένα παιδί διαγνωστεί εγκαίρως με βαρικοεία, έχει και πιο αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε την σοβαρότητα του συγκεκριμένου ζητήματος όταν ελέγξαμε όλα τα παιδιά για την ακοή τους. Θέλω να πω δύο λόγια για το Ιατρείο Ακοής και Ηλίγου του νοσοκομείου, ότι λειτουργεί κάθε Πέμπτη, διαθέτει ειδικό εξοπλισμό και κάνουμε εξειδικευμένο έλεγχο ακοής σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Κάτι πολύ σημαντικό για την πόλη μας αλλά και για όλη την περιφέρεια. Και τέλος, κλείνοντας, θα ήθελα να σας καλέσω να συνεχιστεί όλη αυτή η συνεργασία η όμορφη που είχαμε, κάνοντας και έλεγχο ακοής στα ΚΑΠΗ του Δήμου Καβάλας, γιατί ξέρουμε ότι εκεί υπάρχουν ηλικιωμένα άτομα που ενδεχομένως δεν υπάρχει δυνατότητα να προσέλθουν να εξεταστούν σε κάποιο ιατρείο του νοσοκομείου. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχιστεί αυτή η όμορφη συνεργασία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την πραγματική έτσι συμπαράσταση που είχα όλη αυτή τη διάρκεια, ένα έτος που διήρχησε όλη αυτή η εθελοντική δράση.